Στο γήπεδο της Δαμάσας φιλοξενείται το μεγάλο ντέρμπι κορυφής στην Α2Ε. Η Δαμάστα που είχε την πρώτη της απώλεια την προηγούμενη αγωνιστική θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στον Όφα που θα αγωνιστεί ως πρωτοπόρο σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Η ομάδα τώρα Καλοχωρίου. Εδώ ο διαιτητής ο κύριος Κουναλάκης με τους βοηθούς και τους δύο αρχηγούς. Πράγματι όμορφη η ατμόσφαιρα στο γήπεδο, κατάμεστη η κερκίδα με καπνογόνα. Οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν τη νίκη σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. 5 λεπτό στη Δαμάστα, το φάουλ του Τάσου Απλαδά περνάει, μπάλα είναι γκολ. Είναι το 1-0, πολύ νωρίς το ντέρμπι ο Τάσος Απλαδάς βάζει σε θέση οδηγού την ομάδα του, πανηγυρισμοί. Ήταν πολύ έξυπνα εκτελεσμένο το φάουλ, η μπάλα πήγε χαμηλά, ευνηδίασε την άμυνα και τον τερματοφύλακα του Όφα, κατέληξε στα δίχτυα. Τάσος Απλαδάς μπαίνει στην περιοχή, θα βρεθεί στο έδαφος, ο κύριος Κουναλάκης τρέχει, θα του δείξει την κίτρινη κάρτα, είναι η δεύτερη και αποβολή, θεωρώντας ότι πήγε να τον ξεγελάσει. Σε αυτή την φάση στο 32 μένει με 10 η Δαμάστα. Εδώ Φρόκου γκολ, 1-1 για τον Όφα με τον Φρόκου. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο βρέθηκε μέσα στην περιοχή ο επιθετικός του Όφα και ισοφαρίζει 1-1. Δεύτερο ημίχρονο, η παλιά του Μαρκάκη στον Τσαΐν είναι γκολ, όπως έχει υποδειχθεί σε offside ο επιθετικός της Δαμάσας μετά την παλιά του Μαρκάκη. Ο Τσαΐνης σκόραρε, όμως τον γκολ δεν μετράει. Αντεπίθεση τώρα για τον Όφα. Ο Τζανάκης θα πάρει ξανά την μπάλα απέναντι από τον Καλομύρη. Σωτήρια ο τερματοφύλακας της Δαμάστας. Σταματάει η φάση για επιθετικό φάουλ. Δαμάστα τώρα εντείνει την πίεσή της. Κεφαλιά από τον Μπενάλντο. Κάθετο δοκάρι. Προσπαθούν εκεί να σπρώξουν την μπάλα. Δεν τα καταφέρουν οι παίκτες της Δαμάστας. Είναι νέο κόρνερ. Θα εκτελεστεί και αυτό το κόρνερ. Κεφαλιά από τον Γιοργαλά. Out. Δεν ανησυχεί ο Καρλής. Ένα φάουλ τώρα με τον Τζανάκη στην αγκαλιά του Καλομύρη. Στο 81 ο Γιοργαλάς. Έχουμε λάθος από τον αμυντικό. Ντίνος γκολ. Γκολ από τον Ντίνο. Σε αυτή την φάση, σε αυτό το λάθος του αμυντικού, το εκμεταλλεύεται ο Λάμπρος Ντίνος και κάνει το 2-1 για την Δαμάστα. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα αυτό το γκολ για την Δαμάστα που παίζει με 10 παίκτες. Και ανάβουν καπνογόνα στην κερκίδα από τους φίλους των γηπεδούχων. Μετά τον γκολ έχουμε ένταση μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Στον αγωνιστικό χώρο πηγαίνουν εκεί οι προπονητές, οι παράγοντες για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Καθυστερήσεις του αγώνα με πάσα το φάουλ. Φρόκου επικίνδυνα, περνάει μπάλα παράλληλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφα να κάνει το 2-2. Το μάτς έχει τελειώσει, πανηγυρισμοί στην Δαμάστα, η οποία επιστρέφει ξανά μόνη πρώτη στην κορυφή της Α2Ε.